Πλήρως, ο Δήμαρχος της Ιερίας Πόλης Μεσολογίου, παρακαλώ. Βγάζουμε τη μάσκα. Δεν γνωριζόμαστε πολλές φορές με τις μάσκες τώρα. Σε όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά τους κατοίκους και σε όλους συμμερίζομαι. Δεν είναι λόγια απλά, την αγωνία, την αγωνία όλων μας. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ όλους σας και τη Συντονιστική Επιτροπή, γιατί αναδεικνύουν δύο λέξεις. Όλοι μαζί. Φίλοι μου, όλοι μαζί. Δεσμεύσεις, χρονοδιάγραμμα. Προσωρινή, μόνιμη λύση. Είμαστε εδώ για να δώσουμε τη λύση. Το τι φταίει, τι δεν έγινε, υπόθηκαν προφορικά σε άλλα, σε συμβούλια, δημοτικά, λέγονται. Θα έρθει η ώρα να τα πούμε για αυτά. Την αγωνία σας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι, τη συμμερίζουμε και προσωπικά, γιατί πριν πέσει η γέφυρα έζησα προσωπικά αρκετή αγωνία για πολλά πράγματα, και το ξέρετε, τις πλημμύρες. Δυστυχώς εδώ ισχύει προφήτης πριν το Χριστό, όχι μετά Χριστό προφήτης. Και θέλω να συγχαρώ τη Συντονιστική Επιτροπή που είναι από εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν στα παιδιά, ισχύει το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ζώντας την αγωνία ως δήμαρχος, που πραγματικά υπόθηκε εδώ για τις πολλαπλές, υπόθηκε και από τον κύριο Βερελή προηγουμένως και από όλους τους ομιλούντες, ότι οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Είναι μεγάλες, που ακόμα δεν έγιναν αντιληπτές. Άρα λοιπόν, χρονοδιάγραμμα. Και η λέξη που πρέπει να πριτανεύσει σήμερα από εδώ είναι η ταχύτητα εκτέλεσης των έργων προσωρινών και μονίμων της γέφυρας. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι άμεσα πρέπει ταυτόχρονα με τη γέφυρα, όχι μόνο για την προσωρινή λύση που υπόθηκε τον κύριο Σπυριόπουλο για την γέφυρα της συνδρομικής γραμμής, που εδώ μόνο θα πω μόνο ότι προσωπικά ο ίδιος ανέφερα για να γίνει από το 2016 το πόδι. Μιλάω εδώ, επιτρέψτε μου, όσοι δεν ξέρουν, μιλάω και ως μηχανικός, την αγωνία μου το Φλεβάρι το 2021, όταν διαπίστωσα ότι πραγματικά το κίνδυνο που έχουμε για την υδροδότηση της πόλης του Μεσολογγίου και όχι μόνο, όλου του διαμερίσματος, ότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος, γιατί αντίκρι του ποδιού της γέφυρας προστάτευε η γέφυρα του δοστρώματος τα πόδια της γέφυρας της συνδρομικής. Αυτό που έπεσε το πόδι του 16 δεν υπήρχε αντίκρι πόδι από την γέφυρα. Γεννάται λοιπόν ένα θέμα, και θέλω εδώ να το κλείσω την κουβέντα, ότι δεν έγινε από τότε, ηλέχθηκε από τον εκπρόσωπο του τεχνικού μιλητηρίου, δεν έγινε κάτι για να προστατευτεί η γέφυρα τη συνδρομική, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει η υδροδότηση της πόλης του Μεσολογγίου. Θεωρώ και εκτιμώ ότι πρέπει ταυτόχρονα να γίνει και αυτό. Άμεσα. Θα πω μόνο, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η γέφυρα αυτή έχει χρονολογία 54 χρόνια. Έγινε το 65-66. Ένα έργο λοιπόν που πραγματικά είναι μικρή η διάρκεια. Όσοι γνωρίζουν τεχνικά τον πετό με την εποχή εκείνη, όταν γίνεται σωστά, έχει διάρκεια 150 χρόνια. Άρα στην Ευρώπη γνωρίζουν πολύ καλά, και όχι μόνο, τα έργα αυτά πρέπει να έχουν διάρκεια 150 χρόνια. Φυσικά πρέπει να υπάρχει συντήρηση. Συντήρηση στην Ευρώπη και στην Αμερική. Το προϋπολογισμός, αγαπητέ Δήμαρχε
συνάδελφε και όχι μόνο ξέρουν, είναι συντηρήσεις, επισκευές και όχι στα νέα έργα. Εγώ το λέω αυτή τη στιγμή και από πλευρά την ιδιότητα του μηχανικού, αλλά και ως δήμαρχος και αυτά που γνωρίζω. Άρα λοιπόν, οι συντηρήσεις της γέφυρας και όχι μόνο πρέπει να γίνει. Πάμε στο διατάφτα. Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε. Εδώ δεν ήρθαμε να πούμε τι κάναμε και δεν κάναμε, κάναμε αρκετά όλοι μας. Όλοι μας θέλουμε, όλοι μας πασχίζουμε. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί και προσωρινή λύση. Αυτή η προσωρινή λύση, η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη μετακίνηση και τους αγρότες που πρέπει να πάνε μεταξύ του Ευενοχωρίου. Εδώ ερχόμαστε σε κάτι άλλο να πω, επιπτώσεις. Εμείς είμαστε εδώ ως Δήμος και είμαστε έτοιμοι να φροντίσουμε. Έχουμε κάνει τα αιτήματα στην πολιτεία. Με αυτές τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε να βοηθήσουμε να συμπάσχουμε γιατί για τη μεταφορά. Γνωρίζετε όλοι οι μαθητές έρχονται στο Μεσολόγγι. Το ΚΤΕΛ έχει κάνει αίτημα. Έχουμε κάνει αιτήματα κι εμείς στην πολιτεία. Εάν δεν μας δώσει θα δώσουμε από αυτές τα χρήματα που έχουμε θα πρημοδοτήσουμε και θέλω από κοινού το λέω εδώ με τον Δήμαρχο της Απαρτίας να ενισχύσουμε το ΚΤΕΛ για να μπορεί να είναι αυτό το διάστημα να μπορούν οι μαθητές. Γιατί σταματήσαν τα δρομολόγια. Εδώ νομίζω είναι και ο πρόεδρος, πρέπει να είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είναι παρόν, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, θα πω όμως ένα πράγμα. Πρέπει άμεσα στο τραπέζι να κληθούν οι δήμαρχοι και ο Περιφερειαρχής και η Περιφέρεια στο σχεδιασμό της γέφυρας, της μόνιμης γέφυρας, να λάβουμε υπόψη μας εκείνες τις παραμέτρους που θέλουμε να σκεφτούμε στο μέλλον. Στις επόμενες γενιές, πώς πρέπει. Είναι κάποια πράγματα που μπορεί να γίνουν στη γέφυρα. Να μην γίνει, να γίνει γέφυρα γρήγορα, με ταχύτητα τους ρυθμούς, αλλά να γίνει και σωστά. Εδώ δεν είναι του παρόντος να πω τι πρέπει να γίνει, πλάτος, εάν γίνει. Γιατί πραγματικά μιλάμε για μια επανακατασκευή της γέφυρας. Και για να μην κινδυνεύει η πόλη στο Μεσολογγίου η υδροδότηση, πρέπει να γίνει άμεσα η συνδρομική, η οποία και ιστορικό για πολλούς μπαίνει και αυτό. Υπάρχει μια ιστορική γέφυρα, ιστορική, η οποία θα κρατήσει και τον εισαγωγούς ίδρυψης για να μην κινδυνεύει. Την αγωνία λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, που την έζησα το βράδυ που έπεσε η γέφυρα, γιατί ήμουν εκεί, ήμασταν εκεί με τον Δημοτική ακριβώς μία ώρα, πριν πέσει η γέφυρα του Δοστρώματος, θα μπορούσε να σας το πω απλά να είμαστε κι εμείς επάνω στη γέφυρα εκείνη την ώρα που περάσαμε. Άρα λοιπόν την αγωνία σας και την αγωνία μας, όλων μας, πρέπει να την κάνουμε πράξη. Κλείνω με τη λέξη ταχύτητα χρονοδιάγραμμα δεσμεύσης και συνάντηση άμεσα στο Υπουργείο Δημάρχους και Περιφερειάρχης στο τραπέζι για τη μελέτη να γίνει σωστά. Και για την προσωρινή και για την μόνιμη. Σας ευχαριστώ.